Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενιαίου τύπου ολοήμερου, τονίζω ολοήμερου, δημοτικού σχολείου σε ολόκληρη τη χώρα. Παντού οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν μάθημα μέχρι τις 1 και 4 το μεσημέρι και το ολοήμερο θα λειτουργεί μέχρι τις 4. Στο νέο ενιαίο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο, όλα τα παιδιά θα διδάσκονται διδακτικά αντικείμενα που μέχρι σήμερα προσφέρονταν μόνο στο 1/3 των σχολικών μονάδων. Το νέο δημοτικό θα είναι πιο πλούσιο για όλα τα παιδιά. Αυτή είναι η συνταγματική επιταγή για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης που υλοποιεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες που είναι γνωστές σε όλους. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προχωρά και έχει ως στόχο ένα σχολείο με ποιότητα και ισότητα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει πρόσφατα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι μαθητές είναι πελάτες στο σχολείο. Όπως ακούσατε, πελάτες. Υιοθετώντας έτσι την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και καταλήγει αυτή η αντίληψη της εμπορευματοποίησης ακόμη και στην επιβολή διδάκτρων στα σχολεία. Σήμερα επιτίθεται στο ενιαίο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο, διότι με το θεσμό αυτό αναβαθμίζεται η δημόσια εκπαίδευση και μπαίνει φραγμός στα σχέδιά του να επεκτείνει την ιδιωτική εκπαίδευση σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης. Αμετανόητος, νεοφιλελεύθερος, εκτίθεται για μια ακόμη φορά. Εμείς θα προχωρήσουμε στην επιλογή μας. Ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά σε όλη τη χώρα. Ευχαριστώ.